στη Στυλίδα, στον τόπο καταγωγής του, περνάει πλέον τον περισσότερο χρόνο του Απόστολος Γλέτσος. Χτισμένη αμφιθεατρικά στη μέση ενός απέραντου ελαιώνα, η Στυλίδα φημίζεται για το φυσικό της σκάλος. Γι' αυτό τον όμορφο τόπο, για τη μεγάλη του αγάπη, ο Απόστολος αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά. Γεια σου Απόστολε! Γεια σου Απόστολε! Με την Νίκη! Με την Διά μου! Τι κάνεις που είσαι όμορφος? Πες καλά φίλε, τι είναι αυτό? Είναι πολύ ζαβοσάκι. Τι είναι αυτό, κρασί? Ταξίδι. Κρασί. Πω, πω. Μήπως θέλεις να δώσω το καρμποκάρι, θέλω έχω. Τι κάνεις? Έχουμε. Έδωσα φυλάκι. Γεια. Να, γεια σου. Πες καλά είναι? Καλά, καλά, καλά. Κυρία Μαρία, φέρ την πίτα. Φέρ την πίτα να φάνε τα παιδιά. Να φρώσουμε πρώτα. Τι κάνουμε? Πω, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Για να δω. Τι πίτα είναι αυτή? Τυρόπιτα. Τυρόπιτα, τηγανητή. Το βράδυ τι καλό έχει? Το βράδυ έχει αλή, τυράστρα. Ναι, προβατίνα. Προβατίνα. Πιτζόλες. Εδώ να πούμε ότι είμαστε στη Σπαρτιά, στην Πάνω Σπαρτιά, έτσι. Στην Πάνω Σπαρτιά, ναι. Πόσους κατοίκους έχει εδώ, ξέρουμε? Έχει γύρω στους 100 κατοίκους, 150 τόσο. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι η Κάτω Σπαρτιά. Είναι ένα πανέμορφο χωριό, εξίσου σπουδαίο και εξακουστό στην περιοχή μας με την Πάνω Σπαρτιά και με καταπληκτική θέα, όπως βλέπετε. Ανάμεσα λοιπόν στην Εύβοια και στο δικό μας Δήμο υπάρχει ένα νησάκι, ο Άγιος Νικόλαος, που ανήκει σε εμάς, το Δήμο μας. Είναι πανέμορφο και θα πω στην Ελένη στο στούντιο τι θέλω να κάνουμε πάνω σε αυτό το νησί. Εδώ βλέπουμε ένα εργοστάσιο, το οποίο είναι πηγή πλούτου για τον τόπο. Αφήνει αρκετά χρήματα το χρόνο σε ανθρώπους, σε μισθοδοσίες κτλ. Χωριό Παλιοκερασιά. Είναι αγροτικό και κτηνοτροφικό χωριό. Ο Αχινός. Πολύ πράσινο και νερά. Λοιπόν, εδώ είναι η Πελασγία. Είναι μεγάλο κεφαλοχώρι, δυνατό, πανέμορφο, ψωμωμένο. Τι κάνουμε? Γεια. Όλα καλά. Εδώ πάνω στους Μήλους χρειαζόμαστε ένα φράγμα για να λύσουμε ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είναι η άρδρευση. Σωστά? Σωστά. Πόσα χρόνια το πολεμάμε το φράγμα? Γύρω στα 20 και πάνω. 20 και πάνω. Εάν γίνει αυτό το φράγμα, τη Δήμαρχε, θα σωθεί όλη η περιοχή. Το βαθύγυλο είναι ημιορεινό. Μάλιστα. Λοιπόν, παράγει ελιές και μπαμπάκια. Καταρχήν είναι παιδί των Γλετσέων, καταγωγή της. Είναι στυλιδιώτης. Τον αγαπάτε τον Απόστολο? Ε, βέβαια τον αγαπάμε. Γιατί? Γιατί είναι καλό παιδί. Αυτό μετράει, τίποτα άλλο. Αχ, μπράβο. Χαίρομαι για σένα, μπράβο. Γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελε πολύ και μας το λέει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Που εγώ έχω καταλάβει ότι κυρίως εκεί ζούσε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Βέβαια, και όπως έδειξε και ο κόσμος, τον αγαπάει. Ήτανε κοντά τους, πήγε, τους βρήκε προβλήματα. Εγώ τον πιστεύω πολύ ότι θα κάνει δουλειά. Μακάρι. Μωρέ, άμα ασχοληθείς, αγαπάει ο κόσμος. Ο άνθρωπος πάει κάθε μέρα κοντά τους και τους βλέπει. Άμα ασχοληθείς, είναι δυνατόν να μην σε αγαπήσουν, να μην σε ψηφίσουν. Μιλάνε και την ίδια γλώσσα. Λοιπόν,